Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο της καινούργιας μας σειράς από τα Αλόνια Σαλόνια για το FM21. Είδατε το τρέιλερ της συγκεκριμένης σειράς πριν περίπου μια μισή εβδομάδα και πλέον μπορούμε να την ξεκινήσουμε με τον Ιωνικό Νίκιας. Μπορείτε να πάτε να δείτε το τρέιλερ, θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή προφανώς και θα υπάρχει γενικότερα και σε καρφιτσωμένο σχόλιο για να πάρετε μια ιδέα περί του project της σειράς και γιατί επιλέχθηκε ο Ιωνικός, για ποιο συγκεκριμένο λόγο και τι project έχω σχεδιάσει στο μυαλό μου για αυτή τη σειρά. Και βρισκόμαστε εδώ πέρα την ώρα που ο Ιωνικός Νίκιας ανακοινώνει την πρόσληψη εμένα σαν προπονητή του Sir Alex Moraxon, 40 χρονών, όπως ξεκινάμε πάντα στο παιχνίδι με τον προπονητή μας. Είναι η πρώτη φορά που θα πάμε να μιλήσουμε στους δημοσιογράφους οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς το τι θα μπορέσουμε να πούμε στο δημοτικό γήπεδο Νίκαιας, Νικόλας Κανελάκης πλέον, βάσει του project, και υπογράψαμε για ένα χρόνο μονοετές συμβόλαιο για να μας κρίνουν οι ίδιοι οπαδοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διοίκηση της ομάδας για 17,25 χιλιάρικα το χρόνο. Θα μας δώσουν 17,25 χιλιάρικα για να οδηγήσουμε την ομάδα ξανά στην άνοδο που κέρδισε πέρσι αγωνιστικά και λόγω της όλης κατάστασης που βιώσαμε στον κόσμο και πήρε την άνοδο της Super League 2. Το project μας δεν κατάφερε να ανέβει Super League 2. Η ομάδα χρεοκόπησε, ξαναγύρισε εν τέλει στις επαγγελματικές κατηγορίες, στη Football League, αλλά μπόρεσε να το κάνει αυτό, όπως θα δείτε στη συνέχεια, με πάρα πολλά χρέη και με πάρα πολλά πενιχρά πράγματα να έχει στην κατοχή της, όπως παίχτες κτλ. Αντικαθιστούμε τον Απόστολο Χαραλαμπίδη, που ήταν ο προηγούμενος προπονητής. Εντάξει, αυτό δεν είναι κανονικό. Και δεν έχουμε, λέει, τη φήμη για να αναλάβουμε τον Ιωνικό, όμως όσοι ξέρετε από τα Αλόνια Σαλόνια, έχουμε τη φήμη για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μία ομάδα από τα Αλόνια στα Σαλόνια. Φέτος όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα και πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να σπάσετε το κουμπί του like στο πρώτο βίντεο, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, γιατί βλέπω ότι γύρω στους 55% των ατόμων που βλέπουν τα βίντεο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Οπότε κάντε μία εγγραφή για να μην χάνετε τα καινούργια επεισόδια. Η σειρά θα βγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι το πρόγραμμα. Λογικά Δευτέρα και Παρασκευή θα βγαίνει. Τετάρτες πιθανόν να έχουμε κάποια πειράματα, αλλά πιθανόν να έχει επεισόδιο και την Τετάρτη. Και θα πηγαίνει έτσι από εδώ και πέρα. Οπότε για να μην χάνετε επεισόδια, πατήστε μια εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και πάμε να δούμε φυσικά το χορηγό μας, ο οποίος μας συντροφεύει και στο FM21, μας συντρόφευε σε όλη την προπαραγγελία, στη φάση της προπαραγγελίας στο FM21. Είναι το eneba.com για να αγοράσετε τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσεκάρε το link στην περιγραφή, είναι το πρώτο link στην περιγραφή. Δεν χρειάζεται καν να την ανοίξεις, φαίνεται έτσι. Και μπορείς να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θες σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, με πάρα πολύ αξιοπιστία, διότι τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνο τους. Όλα τα παιδιά που έχουν αγοράσει το κανάλι, και δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 150 άτομα αυτή τον 1,5 χρόνο που έχουν αγοράσει, τουλάχιστον από μένα που ξέρω, και μπορεί να είναι και περισσότερο, γιατί προφανώς ο καθένας δεν μου λέει πήγα για αγορά στο παιχνίδι, αλλά είναι πάρα πολλά άτομα, έχουν αγοράσει παιχνίδια και έχουν πάρει την έκπτωση. Μην ξεχάσεις πριν το checkout να βάλεις τον κωδικό Alex Morak για έξτρα 3% έκπτωση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο με βοηθάς και γλιτώνεις την προμήθεια των καρτών και του PayPal, η οποία είναι υποχρεωτική, αλλά γλιτώνεις ένα μέρος της, αναλόγως φυσικά και την τιμή του παιχνιδιού. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να κάνουμε έτσι και μια πιο αναλυτική παρουσίαση του project μέσα στο Football Manager 2021. Και βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα στο παιχνίδι για να σας παρουσιάσω λίγο τι έχω κάνει και πόσο έχω δυσκολέψει τον εαυτό μου. Αρχικά να πούμε ότι βρισκόμαστε στη Football League, στο Νότιο Όμιλο. Πέρσι ανεβήκαμε εμείς και τα Τρίκαλα, αλλά μιας και το project έλεγε ότι δεν μπορέσαμε να ανεβούμε, η ομάδα διαλύθηκε, έχει χρέη, την αναλάβανε οι οπαδοί, και έτσι ανά 2 χρόνια θα έχουμε εκλογές
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Είναι το ισπανικό και το γερμανικό μοντέλο, όπου έχουν μέλη στο σύλλογο και εκλέγουν τον πρόεδρό τους, ο οποίος υπόσχεται πράγματα. Ανέβηκε η Νίκη Βόλου αντί για εμάς. Ήταν η ομάδα η οποία πήρε την θέση του Ιωνικού. Ήταν η ομάδα που τερμάτισε κάτω τον Ιωνικό στο περσινό πρωτάθλημα, πριν τη διακόψει η πανδημία. Και έτσι βρισκόμαστε στη Football League και το ρόστερ μας είναι αυτό. Δυστυχώς, λόγω της χρεοκοπίας της ομάδας, δεν καταφέρανε, τα συμβόλαια των παιχτών διαλύθηκαν και δεν κατάφερε η ομάδα να πάρει κανέναν, να κρατήσει κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είχε πριν, παρά μόνο τον Παναγιώτη Κόρμπο, ο οποίος θέλησε να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή που κάνει η ομάδα και έτσι παραμένει, ανανεώνοντας μάλιστα το συμβόλαιο του για 2 χρόνια και όχι για 1 όπως είναι κανονικά, και μάλιστα με λιγότερα χρήματα, 50.000 ευρώ αντί για 94, οι οποίες έλεγε στο μάνατζερ θα έπαιρνε. Θα βρίσκεται για τα επόμενα 2 χρόνια και θα είναι ο αρχηγός μας στο ταξίδι μας προς τη Super League 1 με το καλό. Φυσικά Super League Interveten όπως λέγεται πλέον. Οπότε ο Παναγιώτης ο Κόρμπος παρέμεινε, όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν καταφέρανε. Δεν καταφέραμε να τους κρατήσουμε στην ομάδα, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μιας και τα συμβόλαιά τους λύθηκαν, διότι λύθηκε και η ΠΑΕ σαν ύπαρξη νομικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά ότι το δημοτικό στάδιο, δημοτικό γήπεδο Νίκαιας, όπως το ξέρουμε, είναι Νεάπολης στη Νίκαια, ονομάζεται πλέον δημοτικό γήπεδο Νίκαιας Νικόλας Κανελάκης, και καταφέραμε και πήραμε ένα δάνειο, όπως έλεγε το project στο trailer, όπου μπορέσαμε να κατασκευάσουμε ένα καινούριο προπονητικό κέντρο, το οποίο ονομάζεται προπονητικό κέντρο Λεωνίδας Κανελάκης, ο γιος του αείμνηστου Νικόλα Κανελάκη, πλέον αείμνηστος, και ο Λεωνίδας δυστυχώς έχει φύγει. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους έκανα αυτή τη σειρά και βρίσκομαι εδώ και σας μιλάω αυτή τη στιγμή, στο οποίο θα παίζει η K19 της ομάδας, θα προπονείται η κανονική ομάδα και η K19 της, οπότε χτίστηκε το 2020 με δάνειο από το κράτος. Και πάμε να δούμε τώρα, που μιας και μιλήσαμε για δάνεια, πάμε να δούμε λίγο τι έχει από οικονομικά η ομάδα. Αρχικά έχει 40.000 ευρώ για budget μεταγραφών, οι οποίες είναι άχρηστες, ξεκάθαρα, όλα αυτά τα λεφτά, και 210 χιλιάρικα μόνο για budget συμβολέων, τα οποία και αυτά είναι ψηλοάχρηστα, γιατί η ομάδα στο καθεστώς στο οποίο βρίσκεται δεν μπορεί να δώσει πάνω από 5 χιλιάρικα σε ποδοσφαιριστή μισθό. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί η ομάδα, λόγω όλης αυτής της κατάστασης, πλέον δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές για μία χρονιά μέχρι τον 1 Ιουλίου του 2021 άνω των 23 ετών. Το έβαλα εγώ μέσα για να δυσκολέψω κι άλλο τον εαυτό μου, και οι δυσκολίες δεν τελειώνουν εδώ, συνεχίζονται κανονικότατα. Και έτσι θα πάμε να δούμε λίγο τα χρέη της ομάδας. Υπάρχει ένα δάνειο από την τράπεζα 5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ξοδεύτηκαν για να κατασκευαστεί το προπονητικό κέντρο. Υπάρχει ένα δάνειο από τους οπαδούς 400.000 ευρώ για να μπορέσουν να βγουν τα έξοδα της ομάδας την πρώτη χρονιά. Είναι αυτό που έλεγα στο project που μαζέψανε χρήματα οι οπαδοί θεωρητικά και συντηρούν αυτή την ομάδα. Είναι ένα gift loan, το οποίο το έδωσε ένας ανώνυμος έτσι υποστηρικτής πλούσιος της ομάδας, 100.000 ευρώ, το οποίο περιμένει πίσω κέρδος όταν η ομάδα βγάλει κέρδος. Άρα αυτό θα ξεπληρωθεί και αυτό θα ξεπληρωθεί. Υπάρχει ένα κρατικό δάνειο 300.000 ευρώ για να πάρει την άδεια συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα η ομάδα. Και υπάρχει και ένα χρέος 9,25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει παραμείνει από τις προηγούμενες διοικήσεις, και έτσι στο project μας, ξαναλέω, οδήγησε την ομάδα μας στην διάλυση. Οπότε οι δυσκολίες μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι υπερβολικά μεγάλες, και όπως θα δείτε το projection για τα επόμενα χρόνια είναι κακό και θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε δύσκολα στον εαυτό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Γιατί πολλά είναι τα σχόλια ότι το FM είναι εύκολο. Ωραία, εγώ φέτος δεν θα το κάνω εύκολα, θα προσπαθήσω να το κάνω ακόμα πιο δύσκολα, και θα είναι σίγουρα η πιο δύσκολη δοκιμασία που έχουμε κάνει και με την Νίκη και με την Καλαμάτα. Ο Ιωνικός και το συγκεκριμένο project θα είναι δύσκολο. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει staff. Βοήθησα λίγο τον εαυτό μου και έφερα κάποιες παλιές δόξες της ομάδας, όπως τον Γιάννη τον Ξανθόπουλο, ο οποίος βρίσκεται τεχνικός διευθυντής στη Δόξα Δράμας στην πραγματικότητα επί χρόνια, επί 14 χρόνια παίκτης του Ιωνικού και μετέπειτα τεχνικός διευθυντής, πλέον επιστρέφει στην ομάδα για την κατηγορία, είναι εξαιρετικός. Βασικά δεν είναι εξαιρετικός, είναι καλός και ξέρει και πάρα πολλές χώρες ο συγκεκριμένος. Οπότε βοήθησα λίγο τον εαυτό μου και του έκανα διετές συμβόλαιο με 5.000 ευρώ το χρόνο, και φυσικά πρόσθεσα 2 ακόμα staff
στην ΚΑΠΑ 19, το Μοχάμεντα Φας, ο οποίος ήταν και αυτός για 8 χρόνια ποδοσφαιριστής του Ιωνικού. Μετέπειτα έκλεισε την καριέρα του στην άλλη τυχά της Συρίας, από όπου και κατάγεται, και ανέλαβε για 2 χρόνια την ΚΑΠΑ 18 του Ιωνικού τότε. ΚΑΠΑ 19 πλέον, θα είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 για τα επόμενα 2 χρόνια με 3.000 μισθό, και βοηθός του θα είναι ο Γιώργος Ονταρακλίτσης, και αυτός θρύλος του Ιωνικού, έχει παραμείνει στο σύλλογο 13 χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Μετέπειτα κάποια στιγμή βρισκόταν στα Σελάνα ως προπονητής, πλέον ανέλαβε την ομάδα μας για 2 χρόνια με 2.000 ευρώ το χρόνο ως βοηθός προπονητής του Μοχάμεντ Αφάς. Τώρα η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι η εξής: είναι να στελεχώσω αυτό το roster όσο καλύτερα γίνεται, γιατί τα projections δεν είναι με το μέρος μας. Μας δίνουν 51 απόδοση για να πάρουμε την άνοδο και το πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα είναι το τεράστιο φαβορί του ομίλου, με Ρόδο, Εγάλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, καινούργιο σύλλογο που πήρε τη θέση του Πανθηραϊκού, Επισκοπή, Καλυθέα, Αστέρας Βλαχιώτη και η Άλυσος. Να φτιάξουμε ένα ρόστερ για να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο. Αυτή τη στιγμή μας δίνουν τεράστιο φαβορί για να πέσουμε. Να φτιάξω το staff και έτσι να τα ξαναπούμε όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου με τον Ασπρόπυργο εκτός έδρας στο δημοτικό γήπεδο Ασπροπύργου, και να παρουσιάσω το roster και να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για το σημερινό επεισόδιο. Οπότε, λίγο για εσάς, πολύ για εμένα, πάω να κάνω μεταγραφές και κινήσεις και τα λέμε σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Λοιπόν, είμαστε κάποιους μήνες μπροστά, είμαστε λίγες ημέρες, μία ημέρα πριν το match με τον Ασπρόπυργο για να ξεκινήσουμε την κατηγορία μας, την Football League, τον Νότιο Όμιλο, και ήθελα να σταθώ λίγο στις εμφανίσεις τις οποίες δεν τις σχολίασα στο πρώτο κομμάτι του βίντεο, στο προηγούμενο κλιπάκι δηλαδή. Οι εμφανίσεις είναι επίτηδες έτσι, και δεν τις ανέλαβε ο Πέτρος Baldas Designs, ο οποίος αναλαμβάνει τις εμφανίσεις όλων των σειρών μας, επίτηδες, διότι η ομάδα δεν έχει το κύρος για να συνεργαστεί με έναν τέτοιο δημιουργό. Οπότε είναι πάρα πολύ απλές, με απλά το σήμα του Ιωνικού στη φανέλα και το χορηγό ένδυσης. Δεν έχουν ούτε χορηγούς κανονικούς, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι πάρα πολύ απλές και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε το roster, μιας και ολοκληρώθηκε. Έχουμε 28 παίχτες, εκ των οποίων οι 26 είναι δανεικοί, ο άλλος είναι ο Κόρμπος και ένα δεξί μπακ, το οποίο το πήραμε ελεύθερο. Παίξαμε πάρα πολύ με δανεικούς, χαλάσαμε σχεδόν όλο μας το transfer budget και το payroll budget, και η αλήθεια είναι ότι έκανα πάρα πολλές μεταγραφές σε παίχτες οι οποίοι ήρθανε και μετά από 28 μέρες διέκοψα το δανεισμό τους, γιατί όσο περνάγαν οι μέρες σιγά σιγά ξεμένανε οι πιο καλοί παίχτες και έτσι θέλανε να έρθουν και σε εμάς, θέλανε και οι ομάδες τους να τους δώσουν δανεικούς σε εμάς, οπότε έχει γίνει έτσι. Στο προηγούμενο πάνελ πήρατε μια ιδέα από την ομάδα, αλλά πάμε να την παρουσιάσουμε ό,τι προλάβατε να δείτε. Λοιπόν, φέραμε δανεικό το Μάριο το Σιαμπάνι, με μισθό όπως βλέπετε μηδενικό, αλλά πληρώνουμε 16.000 στον Άρη για να τον φέρουμε δανεικό. Και φέραμε δανεικό και το Σίμο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήρθε δωρεάν τελείως από το Βόλο. Θα είναι ο δεύτερος μας τερματοφύλακας. Πάμε στους αμυντικούς και τώρα πάμε στα δεξιά, όπου έχουμε τον Άτσον, τον οποίο αγόρασε ουσιαστικά, τον πήρε ελεύθερο, Βραζιλιάνος, με 15 περίπου χιλιάρικα το χρόνο. Η προηγούμενη του ομάδα ήταν η Beira Mar στην Πορτογαλία και γενικά δεν είχε φύγει εκτός Βραζιλίας τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε ο Λίρατζης, κάτι το οποίο δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Συγκεκριμένα, χωρίς να πληρώνουμε μισθό, αλλά με 19.500 ενίκιο, 20.000 δώσαμε ουσιαστικά για να πάρουμε το Λίρατζη. Και ο Χρήστος, ο Σιελής, ο οποίος μπορεί να παίξει και center back, θα τον δούμε στα center back. Πάμε στα αριστερά τώρα, όπου έχουμε πάρει δανεικό τον Αλέξανδρο τον Παρά από τον Πανετολικό, και αυτός με ένα μικρό ενίκιο και 6.500 του μισθού του, και ο Πέδρο ο Βαλόγες, και αυτός από τον Πανετολικό, τον πήρε φέτος, δεν πρόλαβε πάρα πολύ να παίξει, έπαιξε 2 ματσάκια στη Super League, αλλά τον έδωσαν δανεικό. Ο Πέδρο ο Βαλόγες θα είναι λογικά το βασικό αριστερό μπακ. Και πάμε να δούμε τώρα τα center back, που έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Νίκος Βαφέας, δανεικός από τον Όφη με 6.000 μισθό και 275 ευρώ το μήνα ενίκιο. Στη συνέχεια
μία ακόμη μεταγραφή που σίγουρα. Ξαναλέω, δείτε εδώ πότε έκλεισε ο Μιχάη, 26-9. Μέχρι τότε είχα άλλους κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους έκανα terminate loan, ήταν και δωρεάν οι περισσότεροι. 22.000 μισθού και 100 ευρώ το μήνα ενίκιο. Ο Γιάννης ο Ανδρέου, δανεικός από την Επισκοπή, με δωρεάν, τίποτα, δεν πληρώνουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά αργός, έτσι κι αλλιώς δεν θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια ο συγκεκριμένος. Γιατί φέραμε δύο Κύπριους, τον Παναγιώτη τον Αρτηματά από την Ανόρθωση, με 100 ευρώ ενίκιο και 3.900 το μήνα από το μισθό του. Και τον Χρήστο τον Σιελή από τον Αποέλ, είναι κοντούλης, 1.82, έχει ψηλό jumping reach βέβαια. Μπορεί να παίξει και σαν δεξιμπακ, μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις. 8.750 μισθό το μήνα από τον υπάρχον μισθό του στο Αποέλ. Πάμε στους κεντρικούς χαφ. Ο Παναγιώτης ο Κορμπός θα τον χρησιμοποιήσω σαν box-to-box, παιδιά. Διότι μπορεί να τον χρησιμοποιήσω σαν DLP, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, okay, τον είδαμε στην αρχή. Έχουμε τον Κώστα τον Παλογιάννη, ο οποίος ήρθε δανεικός από τον Όφη με 100 ευρώ ενίκιο το μήνα και 4.900 από το μισθό του, από 49.000 που παίρνει. Φέραμε δανεικό τον Μουστακόπουλο από την Παναχαϊκή δωρεάν. Φέραμε το Θόδωρο το Μίγκο δανεικό και αυτόν από τον Όφη με 7.750 από το συμβόλαιό του, σχεδόν το μισό συμβόλαιο δηλαδή πληρώνουμε στο συγκεκριμένο. Και φέραμε και τον Μανώλη τον Γκραγιόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός ελεύθερος ουσιαστικά, χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Λογικά η βασική θα είναι ο Μπαλογιάννης σαν box to box και ο Κόρμπος σαν DLP, κάπως έτσι το σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια. Και πάμε να δούμε λίγο τα δεκάρια μας, όπου έχουμε το Φίβο τον Πότο, μια τρομερή προσθήκη, και αυτός δείτε 5 δεκάτου έκλεισε μία μέρα πριν τη λήξη των μεταγραφών, με 6.750 μισθό και 100 ευρώ ενίκιο το μήνα. Φέραμε το Φρίξο το Γρίβα από τον Όφη, ο οποίος τον είχε πάρει από τον Πανιόνιο που έπεσε δανεικός, με 9.000 μισθό το μήνα και 100 ευρώ ενίκιο το μήνα, άρα 1.200 ουσιαστικά. Και τον Χερβέ Μποντιόγκ, ο οποίος είναι Καμερουνέζος, μέχρι 23 χρονών μπορούμε να αποκτήσουμε. Εντάξει, ο συγκεκριμένος δεν φαίνεται για 23, αλλά νομίζω πως είναι τη γράφουν τα χαρτιά στην τελική, τον οποίο τον φέραμε από τη Νέα Σαλαμίνα Κύπρου με 7.000 μισθό το μήνα και 100 ευρώ ενίκιο το μήνα. Και πάμε να δούμε τώρα τους ακραίους μας, όπου στα δεξιά έχουμε τον Γιώργο τον Ταβιώτη, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο βασικός, δανεικός από τον Ατρόμητο με 5.000 μισθό και 425 ευρώ ενίκιο το μήνα. Επίσης ο Γιάννης ο Βαρκάς ή Βάρκας, δεν ξέρω. Μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, είναι, αν τονίζετε στο α ή τονίζετε στο πρώτο α ή στο δεύτερο α. Από τον Απόλλωνα Σμύρνης, 6.500 μισθό το μήνα και 180 ευρώ ενίκιο. Και επίσης φέραμε και τον Δήμο το Χατζάρα, ο οποίος και αυτό σίγουρα δεν μοιάζει για 23. Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού έχει βγει, δανεικός από τον Πιερικό, ελεύθερος, χωρίς να πληρώνουμε κάτι. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, συγκεκριμένως ήταν και από τους πρώτους που κλείσανε. Οπότε από τα αριστερά τώρα έχουμε το Θεοδόση το Μαχαίρα, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσω σαν winger από τα αριστερά. Ξέρω σαν inverted winger είναι καλύτερος, αλλά θα προσπαθήσω να τον δοκιμάσω σαν winger, γιατί εντάξει, το αριστερό του πόδι δεν είναι και κακό, αλλά δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι και κακό. 15.000 μισθό από τα 22 που παίρνει στην ΑΕΚ και 100 ευρώ ενίκιο. Και τον Κωνσταντίνο τον Γαλεάδη, ο οποίος ήρθε ουσιαστικά χωρίς τίποτα από τον Καραϊσκάκη Άρτας. Ελεύθερος δανεισμός τελείως. Τώρα, στα Center 4 η μεγάλη μας αγάπη επέστρεψε. Ποτάρας Ιωαννίδης, δανεικός από τον Παναθηναϊκό, με 11.000 μισθό το μήνα από τα 55.500 που παίρνει. Δεν το πίστευα καθόλου όταν ήρθε, και δεν ήρθε και αργά, ήρθε 21.9 θεωρητικά. Έκλεισε έτσι από τους πρώτους όταν πήγα στο scouting και ξαναέψαξα να δω λίγο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ομάδας με κάποιον καλύτερο επιθετικό, γιατί μέχρι τότε είχα ένα παλικαριάκι από τον Εργοτέλη δανεικό, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτα, που έβγαζε τίποτα, 1,5 στεράκι έβγαζε, σκεφτείτε με, χωρίς να υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής. Ο Φώτης Ιωαννίδης τον βλέπω εκεί πέρα και δεν θα έχανα προφανώς την ευκαιρία του Φωτάρα του Ιωαννίδη. Μαζί με Ευθύμη Χριστόπουλο, δανεικός από την ΑΕΚ με 4.900 ευρώ το μήνα μισθό, και τον Κρίστο το Σέχου από τον Παναθηναϊκό και αυτός με 7.000 μισθό το μήνα και 300 ευρώ ενίκιο. Νομίζω ότι το roster είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από αυτό που είχα φανταστεί. Είναι
Ένα roster το οποίο μας φέρνει στην κορυφή των αποδόσεων πλέον. Περάσαμε την Καλαμάτα με 1-10 από εκεί που είχαμε 1001. Συγγνώμη, ψέματα. 101 είχαμε στην αρχή τη σεζόν για να πάρουμε την άνοδο, νομίζω. Τώρα έχουμε 1-10 και είμαστε το απόλυτο φαβορί για να πάρουμε την άνοδο στην Super League 2. Βέβαια, δεν ανεβαίνει αυτός που θα πάρει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά συμμετέχουν οι 4 πρώτοι του πρωταθλήματος, με τους 4 πρώτους του Βόρειου Ομίλου, όπου είναι ΑΕΠ, Κοζάνης, Αλμοπός, Απόλλωνα Πόντου, Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, Πανσεραϊκός, Πιερικός, Θεσπρωτός, Τρίγλια και Βέρεια. Αυτοί οι 4 παίζουν σε ένα ακόμα πρωτάθλημα και όποιος καταφέρει να βγει στην τις πρώτες δύο θέσεις παίρνει και την άνοδο στην Super League 2. Όπως βλέπουμε, πέφτουν 2, ανεβαίνουν 2. Γίνεται χαμός δηλαδή. Και το staff εδώ πέρα είναι, βοηθός προπονητή είναι ο Γεωργουλόπουλος, τον βλέπετε εδώ πέρα, παλιά στον Παζιάννα. Ο Χρήστος Ομικές, ο οποίος έχει περάσει σαν παίκτης από τον Ιωνικό, σαν Head of Youth Development. Φέραμε τον Μιχάλη τον Ξημεράκη σαν Goalkeeping Coach. Φέραμε τον Σωτήρη τον Κακαριά σαν Fitness Coach και σαν γυμναστή. Από τις διασυνδέσεις που έχω σαν προπονητής, κατάφερα και έπεισα τον Μίλαν Μπάρος, τον τεράστιο αυτόν επιθετικό, να έρθει να τους μάθει λίγο να σπρώχνουν την μπάλα στα δίχτυα. Μίλαν Μπάρος σαν γυμναστής. Τεχνικός διευθυντής είχαμε δείξει τον Ξανθόπουλο. Chief Scout είναι ο Λεκάκης, ενώ στο Test Save μου είχε δεχθεί και είχε έρθει ο Βιθέντε, που τον έχουμε στην Αλαβές σαν Scouter. Σε αυτό το run ουσιαστικά που ήταν και το official που κάνω το βίντεο, πήγε στην Telstar στην Ολλανδία, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Σαν Scouter ο Ρενέο Χέριγκσεν τον είχαμε και στην Καλαμάτα προφανώς, και στον Αστέρα Νίκαιας τον είχαμε, και ο Μίκαλ Νίλσον και αυτός για να μας δώσει τις γνώσεις του στη Σκανδιναβία μαζί με τον Ρενέ Χέριξεν και να κάνουμε ωραία, πολύ ωραία πραγματάκια. Σαν Head Physio φέραμε τον Βασίλη τον Γκυρλάκη με 7. Δυστυχώς και εδώ πέρα τον πρώτο μου στόχο, αυτόν που είχα βρει στο Test Stream, στο Test Save, μου τον πήρανε. Και φέραμε σαν Head of Sport Science τον Αλέξανδρο τον Καψή. Σαν Physio τον Άγγελο τον Γεραγκίδη ή Γεραγίδη, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και σαν Sport Scientist τον Σάγκη τον Ουζούνη, ο οποίος δεν είναι κάτι τρομερό όλοι αυτοί προφανώς, αλλά βοηθάνε αρκετά, μιας και δεν μας αφήνει η διοίκηση να πάρουμε κάτι διαφορετικό. Λίγο έτσι να ξέρετε, ο πρόεδρος λέγεται Μιχάλης Τσάγκος, για να ξέρετε ποιον θα βρίζετε άμα δεν μας δίνει λεφτά. Και ήδη έχουμε μπει μέσα 294 χιλιάρικα, σχεδόν 300 χιλιάρικα μέσα στη χρονιά. Το projection, είπαμε, δεν είναι με το μέρος μας. Κάθε χρόνο, μιας και αρχίζουμε και πληρώνουμε τα δάνειά μας, τα οποία μαζί με τους φόρους φτάνουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ, θα μπαίνουμε μέσα και θα προσπαθούμε να επιβιώσουμε μήνα με το μήνα, χρονιά με τη χρονιά. Θεωρώ όμως ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και αυτό εδώ δείτε το και σαν ένα τεστ για το αν μπορεί μια ομάδα με φουλ δανεικούς, αν και περισσότεροι όπως θα δείτε, αρκετοί είναι και για δεύτερη χρονιά, οπότε δεν τους χάνω, τους έχω και για δεύτερη χρονιά, μπορείτε να δείτε αν μια ομάδα με φουλ δανεικούς μπορεί να αποδώσει. Και εγώ σας λέω ότι στο Football Manager μπορεί να αποδώσει. Οπότε προχωράμε και πάμε στο πρώτο match της χρονιάς με τον Ασπρόπυργο. Τα φιλικά μας είναι αυτά. Όπως βλέπετε, κερδίσαμε με πολλά γκολ τις ομάδες που παίξαμε, με αδύναμες ομάδες όμως. Οπότε πάμε στο πρώτο match με τον Ασπρόπυργο στο Δημοτικό Στάδιο Ασπρόπυργου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ενδεκάδες. Ηλίας Φιντάνης είναι ο προπονητής για τον Ασπρόπυργο και επιλέγει Δημήτροβιτς, Αργυρόπουλο, Γκάμπριελ Νορόες, πολύ ωραίος center back αυτός, Χρήστος Κουκόλης, Μπελέκο, Μοντιμπόντε Μπελέ, Βασίλης Αγγελόπουλος, Νίκολα Καρακλάγιτς, Λούκας Πιτσάτη, Θωμάς Βασιλείου, Φράνκο Μέντες στην βασική ενδεκάδα. Εμείς έχουμε Μάριο Σιαμπάνη, Λίρατζι, Βαφέα, Μιχάη, Βαλόγες, Νταβιώτη, Μπαλογιάννη, Κόρμπο που είναι και αρχηγός, Μαχαίρας, Ιωαννίδης και Μπότος. Εδώ δεν ξέρω γιατί τα έχει βάλει ανάποδα. Ο Ιωαννίδης είναι φορ προφανώς και ο Μπότος είναι δεκάρι. Και από τα στον πάγκο έχουν Κούτσικο, Παναγιώτου, Μουκίδη, Αμπεσόλο, Μάγκα, Κολτσίδα, Μλαντένοβιτς, Μπεκατόρο. Και εμείς έχουμε Παπαδόπουλο, Σχελή, Παρά, Μίγκο, Γρίβα, Γαλεάδη και Σέχου. Πάμε να τους πούμε ότι είμαστε το outsider. Και ουσιαστικά να σας αφήσω εδώ πέρα έτσι να δούμε την παρουσίαση
των ομάδων που βγαίνουν. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με το θετικό αυτό βήμα, να κάνουμε το θετικό βήμα και να πάρουμε την, την νίκη. Ο Λίρετς θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά του Ιωαννίδη πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα, θα φύγει out στο 8 μάλιστα συγκεκριμένα. Ο Μπότος στο corner δίνει στον Κόρμπο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά ο Μιχάη, ο Δημήτροβιτς την κρατάει σφιχτά στα χέρια του και δίνει συνέχεια. Έχουμε κατευθείαν φάση, η μπάλα φτάνει στο Λίρατζι. Ο Λίρατζις από τα δεξιά ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα ο Λίρατζις. Κόβει προς τα μέσα, θα βγάλει μια σέντρα ο Δημήτροβιτς, την γραπώνει και αυτή στα χέρια του και έτσι μπορεί να δώσει συνέχεια για τον Βαφέα, ο οποίος ξαναδίνει στο Λίρατζι και πάμε ξανά στο ίδιο έργο, θεατές. Λίρατζι από τα δεξιά προσπαθεί να βρει ένα κενό και να δώσει στο Φωτάρα τον Ιωαννίδη, ο οποίος ανοίγει το σκορ 0-1 στο 10ο λεπτό. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να σκοράρει το πρώτο γκολ για αυτή τη σειρά, ο άνθρωπος ο οποίος εντυπωσίασε σαν center for στην προηγούμενη σειρά με τη Βυζάντιουμ of Cardiff, καταφέρνει και ανοίγει το σκορ σε αυτήν εδώ τη σειρά. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης, μεγάλη αγάπη του έχω, πραγματικά τον λατρεύω και σαν παίχτη και στην πραγματικότητα, αλλά και στο μάνατζερ τον λατρεύω υπερβολικά πολύ. Αργυρόπουλος δίνει στον Πιτσάτη, ξανά Λεωνίδας Αργυρόπουλος, του κλέβει την μπάλα ο Κόρμπος, αρχηγός πραγματικός μέσα στο γήπεδο, θα κάνει και το σουτ. Ο Δημήτροβιτς θα διώξει σε κόρνερ, το οποίο κόρνερ θα το εκτελέσουμε μία ακόμη φορά με το Φίβο τον Πότο να δίνει στον Κόρμπο. Ο Κόρμπος να βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ιωαννίδη πάνω από τα γκολπός του Δημήτροβιτς. Έχουμε μπει καταιγιστικότατα νομίζω μέσα στο μάτς και η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Ο Πιτσάτη τώρα δίνει στον Ντεμπελέ, προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Κουκόλης, Αγγελόπουλος και τώρα Ντεμπελέ, ξανά Αγγελόπουλος, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Ο Μαχαίρας είναι εκεί και κλέβει την μπάλα, δίνει στο Βαλόγιες, δεν την επιλογή σωστά την πάσα. Ο Βαλόγιες δεν απειλείται και ιδιαίτερα, έχει ήδη κιόλας κίτρινη κάρτα. Κλείνεται λίγο, δίνει στο Μιχάη, εκείνο στο Μαχαίρα, εκείνο στον Μπότο. Ξέρουν να συνεργάζονται από τις ακαδημίες ΣΑΕΚ. Ο Ιωαννίδης στο τέτ-α-τέτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, του λέει όχι ο Δημήτροβιτς. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ματς να πάρουμε κεφάλι δύο τερμάτων. Ο Βαλόγιες δίνει στον Κόρμπο ένα εξαιρετικό σουτ από τον Παναγιώτη τον Κόρμπο. Ο αρχηγός μας στο 21 κάνει το 0-2. Με τον Παναγιώτη Κόρμπο να σημαδεύει την δεξιά γωνία όπως κοιτάμε του Δημήτροβιτς. Εκεί πέρα που οι αράχνες κάνουν μικρά αραχνάκια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε αυτό εδώ το κανάλι πως περιγράφουμε τα σούτα τα οποία καταλήγουν στο γάμα. Ο Λίρατζης θα γεμίσει, έχει βγει ο Δημήτροβιτς με το μακρινό πλάγιο και διώχνει. Ο Μπότος δίνει στο Βαλόγιες 0-3 με τον Πέδρο Βαλόγιες στο 23. Είμαστε καταιγιστικοί σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό, στο πρώτο επίσημο 25 λεπτό της αναγέννησης του Ιωνικού, ξανά προς την κορυφή, ξανά προς τα σαλόνια της Super League, ξανά προς τα σαλόνια της Ευρώπης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έχει παίξει και ευρωπαϊκό μάτς. Φίβος Μπότος δίνει στον Κόρμπο, 0-4 στο 25. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται ο Ασπρόπυργος σε αυτό το μάτς. Πραγματικά ο Παναγιώτης ο Κόρμπος είναι τρομερός, τρομερός και κάνει το 0-4 με μία ακόμη σουτάρα. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ασπρόπυργος έχει μπει μέσα και δεν ξέρει πραγματικά που πατάει και που βρίσκεται. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Ο Νταβιώτης παίρνει την κεφαλιά, δίνει στον Ιωαννίδη. Ξανά Νταβιώτης. Πολύ ωραία στο Μαχαίρα. Ο Μαχαίρας από τα αριστερά δίνει στον Ιωαννίδη. Θα κάνει το σουτ ο Ιωαννίδης. Η μπάλα όμως θα περάσει δίπλα από τα γκολπό του Δημήτροβιτς. Παιδιά, να πω ότι τακτικές, γραφικά, skins, logos και όλα αυτά τα πάρα πολλά πράγματα που έχει το manager θα τα βρείτε στην περιγραφή, όπως και την τακτική την οποία παίζω μπορείτε να τη βρείτε στην περιγραφή. Άμα δείτε, εγώ μπορώ και την... αυτή η τακτική είναι πάρα πολύ προσαρμοστική, οπότε μπορείς να παίξεις και με wingers στις δύο άκρες και με side forward στις δύο άκρες και με inverted wingers στις δύο άκρες. Μπορείς να παίξεις με wingback, fullback, ό,τι γουστάρεις, central defender, ball playing defender, goalkeeper, sweeper goalkeeper. Το μόνο που δεν ψιλοαλλάζει είναι εδώ ο DLP και ο Box to Box. Είναι must για το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που έχω φτιάξει. Και εδώ τον Advanced Playmaker μπορείτε να το βάλετε και Attacking Midfielder, μπορείτε να το βάλετε και Shadow Striker. Και επίσης ο 4 δεν έχω δοκιμάσει κάτι άλλο γιατί είναι ο αγαπημένος μου ρόλος και γενικά βρίσκω παίχτες για Advanced Forward. Οπότε δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει με Poacher ή κάτι. Μπορείτε να το δοκιμάσετε εσείς. Πάντως πολλοί ρόλοι μπορούν να αλλάξουν και μπορούν να προσαρμοστούν στα θέλω σας και φυσικά και οι οδηγίες μπορούν να προσαρμοστούν στα θέλω σας. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι να κατεβάσετε μια τακτική, να πάρετε κάποιες ιδέες για το πώς είναι φτιαγμένη αυτή και να δημιουργήσετε κάτι όμορφο και μόνοι σας.
Στο 47 δεν θα έχουμε κάτι άλλο στο μάτς. Το παιχνίδι το κερδίζουμε 0-4. Είμαστε καταιγιστικοί. Σε καμία περίπτωση ο ασπρόπυργος δεν μπορεί να μας να ελέγξει το ρυθμό μας. Θα πάρουν και ένα ανέπαινο εδώ πέρα τα παιδιά. Επίσης να πω για όσους ρωτάνε ότι μπορώ να δώσω το editor data για κατέβασμα, για να παίξετε κι εσείς με τις ίδιες προϋποθέσεις που ξεκίνησα και εγώ, αν το θέλετε. Και να πω ότι το reputation της ομάδας ήταν 4250, μιας και βρισκόταν στη Super League 2, και όταν ξεκίνησα, και θα το δείτε κι εσείς αν θέλετε να φορτώσετε το data στον pre-game editor, θα δείτε ότι είναι 3250 το πλέον. Το ρίξα ένα χιλιάρικο κάτω το reputation, στα 10.000 τερματίζει προφανώς. Το ρίξα ένα χιλιάρικο κάτω για να έχει και λογική του project ότι πλέον δεν είναι τόσο θελκτικός προορισμός. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες θέλανε να έρθουν και όχι από την αρχή, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση θέλανε να έρθουν. Εδώ ο Σιαμπάνης λέει όχι στον αντίπαλο επιθετικό και διώχνει σε corner. Ο Πιτσάτη θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος γυρίζει σαν κεντρικός αμυντικός, με το Θωμάτο Βασιλείου να κάνει ένα γύρισμα σούτ σέντρα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ο οποίος Σιαμπάνης μάζεψε. Πάμε για την αλλαγή. Ο Ιωαννίδης θα βγει και θα μπει ο Σέχου, γιατί έχει κουραστεί ο Ιωαννίδης. Να δούμε λίγο και τον Κρίστο Σέχου. Σαν υπόλοιπα λεπτά που απομένουν, δεν γνωρίζω αν σε αυτές τις κατηγορίες εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε 5 αλλαγές. Θα το μάθουμε σε αυτό το παιχνίδι που είναι και το πρώτο της σειράς. Ο Βαλόγιες γεμίζει, βγαίνει ο Δημήτροβιτς πριν το μαχαίρα και τη μαζεύει την μπάλα. Ο οποίος Δημήτροβιτς δεν έχει κάνει κακό μάτς, μπορεί να έχει φάει 4 γκολ, αλλά έχει σώσει κάποια γκολάκια, θεωρώ. Καρακλάγιτς τώρα από τα δεξιά, προσπαθεί να ανέβει, ο Βαλόγιες τον κόβει και βγάζει μια σέντρα για τον Σέχο, ο οποίος δίνει στον Κόρμπο. Κρατάει ο αρχηγός ακόμα, ενεργός εδώ πέρα, δίνει στον Σέχου. Μέσα στην περιοχή ο Σέχου θα κάνει το σουτ, είναι κακό δυστυχώς το σουτ, η μπάλα θα περάσει μακριά. 7,3 ο Δημήτροβιτς, αυτό που σας έλεγα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κάνει καλή εμφάνιση και θα βγάλουμε και το Θεοδόση στο μαχαίρα για να μπει ο Γκαλεάδης. Ο Γαλεάδης βασικά, συγγνώμη, από εκεί από τα αριστερά, να παίξει και αυτός και να δούμε αν έχουμε και άλλες αλλαγές στη συνέχεια, αν είναι φτιαγμένο δηλαδή σε αυτές τις κατηγορίες οι οποίες δεν παίζονται στην πραγματικότητα και δεν νομίζω να παιχτούν κιόλας, δυστυχώς, στην υπόλοιπη χρονιά, αν έχουν περαστεί ως 5 αλλαγές. Γιατί εντάξει, ρεαλιστικό δεν είναι, γιατί θεωρητικά δεν γίνονται διοργανώσεις. Αν γινόντουσαν, λογικά θα είχαν 5 αλλαγές και αυτοί. Νταβιώτης με στην περιοχή τώρα από τα δεξιά, θα πέσει σε ένα μαρκάρισμα του Μπελέκο και θα δώσει ο διαιτητής πέναλτι. Είναι ένα πέναλτι το οποίο θα το εκτελέσει ο Μπαλογιάννης. Είναι εύστοχος, 0-5 με τον Κώστα τον Μπαλογιάννη να πετυχαίνει και αυτό το πρώτο του γκολ στο ντεμπούτο του. Προφανώς όλη αυτή η ομάδα εδώ πέρα κάνει ντεμπούτο σήμερα. Χρήστος Ιελής, όχι. 3 αλλαγές έχουμε, οπότε έχει μια λογική, γιατί θεωρητικά η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα παίζονταν έτσι κι αλλιώς, δεν παίζεται δηλαδή έτσι κι αλλιώς στην πραγματικότητα. Οπότε 3 αλλαγές και όχι 5 την πρώτη χρονιά λόγω της πανδημίας, όπως είναι στα υπόλοιπα πρωταθλήματα κτλ. Επειδή δεν υπάρχει στο καταστατικό 5 αλλαγές στην Football League, γιατί η Football League δεν γίνεται, οπότε δεν τις έχουν περάσει και σαν 5 αλλαγές. Μπορεί να είναι κάποια παράληψη και να βγει σε κάποιο μελλοντικό έτσι update. Τα editor data, ξαναλέω, είναι κάτω στην περιγραφή. Προφανώς μπορείτε να κατεβάσετε και τα τοπικά από το FM Greece, τα οποία έχουν βγει, αλλά δεν τα έχουν τεστάρει, οπότε με δικό σας, με δικιά σας ευθύνη τα χρησιμοποιείτε. Ένα ακόμα πέναλτι, πάλι με τον Μπαλογιάννη. Αυτή τη φορά όμως θα το χάσει ο Μπαλογιάννης, δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Δημήτροβιτς, ο οποίος, ξαναλέω, έχει κάνει εξαιρετικό ματς. Έχει πιάσει και ένα πέναλτι πλέον, 8,8 rating, ενώ έχει φάει 5 γκολ. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Στο 87 τώρα πλέον βρισκόμαστε. Σιγά σιγά κλείνουμε το 90 λεπτό. Κάναμε 30 σουτ, 18 στο τέρμα. Είναι τρομερή η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων σε αυτό το εδώ το παιχνίδι. Ο Βαλόγιες δίνει στον Κόρμπο. Ο Κόρμπος στον Γρίβα, ο οποίος έχει την ευκαιρία να κάνει το 0-6 και θα το πραγματοποιήσει. Φρίξος Γρίβας και αυτό στον τεμπούτο του σκοράρει. Οι οπαδοί μας στις κερκίδες πανηγυρίζουν, χαίρονται. Γιατί βλέπουν ότι τα λεφτά τους έπιασαν τόπο και έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν την ομάδα παρά τα οικονομικά της προβλήματα, να την ανεβάσουν ξανά εκεί που ανήκει, δηλαδή στη Super League 1. Εξαιρετική εμφάνιση, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Να μιλήσουμε εδώ και στους παίχτες, να τους πούμε ένα μπράβο και να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, γιατί πλέον μας το προσφέρει η καινούργια καρτέλα αυτή του FM, ενώ χάσαμε λίγο τις
δεκάδες στην αρχή. 0-6 κερδίσαμε εμείς τον Ασπόπλικο. Ο Αστέρας Βλαχιώτη κέρδισε 2-1 τον Ιάλισσο. Η Επισκοπή κέρδισε 4-0 την Καλυθέα. Η Καλαμάτα έφερε 0-0 με το Εργάλιο. Και η Σαντορίνη, η οποία ενώ είναι ότι η Σαντορίνη παίζει στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης του Εργαλέου, γιατί λόγω της πανδημίας είχαν διαλέξει αυτό το γήπεδο για να μην κάνουν τα ταξίδια και μην πληρώνουν συνέχεια τα εισιτήρια των αεροπορικών και των καραβιών κτλ. Βέβαια, πού να το ξέρουν, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Χάσανε 0-2 από τη Ρόδο μέσα στο γήπεδο του Εργαλέου. Οπότε ξεκινάμε με το δεξί, είμαστε στην πρώτη θέση και τα πάμε, νομίζω, αν συνεχίσει έτσι χρονιά όπως πήγε στο μάτς με τον Ασπρόπυργο, νομίζω θα τα πάμε εξαιρετικά. Μετά από αυτό το 6-0, ο Σεπτέμβρης έχει άλλα δύο, Οκτώβρης, συγγνώμη, έχει άλλα δύο μάτς για να τελειώσει, και στο επόμενο επεισόδιο που θα έρχεται τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται, θα δούμε σίγουρα το μάτς κυπέλου που έχουμε στον τρίτο γύρο, να δούμε ποιον θα παίξουμε, και θα ήθελα να διαλέξετε ένα ματσάκι μεταξύ Εργάλεο, Ρόδου, Καλυθέα και Επισκοπή. Οπότε κάτω στα σχόλια, εκτός από το πώς σας φάνηκε το ρόστερ, τις καλές αρχές και τις ευχές για τη σειρά και τα λοιπά και όλα αυτά, και γενικά πώς σας φαίνεται το project, και αν θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε από τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας, γιατί είναι υπερβολικά πολλά, μπορείτε να μου γράψετε και ποιο ματσάκι θέλετε να δούμε τη Δευτέρα, γιατί θα το πηγαίνουμε ένα μήνα να φεύγουν αυτές οι κατηγορίες λίγο πιο γρήγορα. Οπότε το ένα μάτς είναι του κυπέλου και τα άλλα μάτς διαθέσιμα είναι το μάτς με το Εργάλεο, το μάτς με τη Ρόδο, το μάτς με την Καλυθέα και το μάτς με την Επισκοπή. Οπότε διαλέγετε ένα από αυτά τα μάτς για να το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, παιδιά, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Να τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links για όλα τα social media. Ξεπεράσαμε τους 1000 followers στο Instagram και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη προσπάθεια, κάνοντας follow όσοι δεν έχετε κάνει follow στο Instagram. Είναι πάρα πολύ βασικό, με βοηθάει υπερβολικά πολύ να έχω consistency και εκεί πέρα, συνέπεια δηλαδή και στο Instagram, γιατί βοηθάει και γενικά το κανάλι και για χορηγίες και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ένα follow στο Instagram, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, και σύν το ότι μπορείτε στα stories που ανεβάζω να μαθαίνετε πότε μπαίνουμε live. Ανεβάζω 1-2 ώρες πιο πριν το live ότι θα ανοίξουμε σήμερα π.χ., πότε βγαίνουν τα καινούργια επεισόδια και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια τα οποία έρχονται στο κανάλι στα κοντά, από τώρα. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά, η χρονιά ξεκίνησε λίγο πιο αργά, αλλά ξεκινάει όμορφα. Τσεκάρετε το χορηγό μας, που είναι και το gamelab.gr κάτω στην περιγραφή, το link βρίσκεται εκεί πέρα, να ενημερωθείτε για τα gaming, για την gaming επικαιρότητα, να ενημερωθείτε για τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα το Δεκέμβρη. Έρχονται και πάρα πολλά giveaway από το GameLab για τα 3 χρόνια λειτουργίας του, με εξαιρετικά merch, καπέλα, μπλούζες, τσάντες, φιγούρες, παιχνίδια AAA. Έρχονται τρομερά πράγματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά κάθε μέρα στο Twitch στις 7 η ώρα, όσο μπορώ, σχεδόν κάθε μέρα, παρά ελαχίστων περιπτώσεων την εβδομάδα, είμαι live και παίζουμε Football Manager 2021. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Alex Morak. Και γεια σας, αγούμενα.